Γεια σας. Είμαι ο Μανώλης ο Καλέργης και είμαι γιατρός. Θα σας μιλήσω και σήμερα για βότανα. Θα σας διαβάσω συγκεκριμένα ένα πολύ όμορφο και πολύ παλιό στιχούργημα της κρητικής λαϊκής παράδοσης που έχει τίτλο «Το Σαρανταβότανο» ή «Σαρανταμύρι», γιατί αναφέρει 40 μυρωμένα βότανα της κρητικής γης που αν τα ανακατέψεις και τα βράσεις θεραπεύουν, λέει, όλες τις αρρώστιες. Ακούστε το. Σαν την υγειά σου έχασες και θες να την κερδίσεις, μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. Φύλλα κυτροπορτοκαλιάς και άρωμα από λεμόνι, ανερατζά, μανταρινιά, ξαρωστικό κηδόνι, μάζοξε από τσιποταμούς, τσακονιζά σταχνάρια, βάτο και τσάι του βουνού και τσαμπιστιά σκλονάρια, μάζοξε έροντα πολύ από τα βουνά της Κρήτης και σφάκα την πικραδερή, δάφνες, μυρτιές να βρίχνεις, θύμο, κισό και αγκάραθο και αγκάραθο στη βίδα, τη μυρωδιά βασιλικού, φασκομιλιά και θρούμπα, μέντα και δεντρολίβανο να που μοσκομυρίζει, το λένε και αρισμαρί που την υγειά χαρίζει, πάρε τα για σεμόφυλλα, τη ροδαρά μετάνθη, γαρεφαλόβιολες πολλές και γαρεφάλου άνθη, απίγανο και βάρσαμο, τσιγί στο χαμομήλι, τη μυριστή αμπερόριζα που δένουν στο μαντίλι. Πάρε το κοκκινόχορτο, βάλε και κουτσουνάδα, που κάνουν κοκκινόλαδο στο ήλιο την πυράδα. Φύλλα σικιάς και αμυγδαλιάς και φύλλα ματζοράνας, φλισκούνι που μοσκοβολά στον κόρφο κάθε μάνας. Το μαϊντανό, το σέλινο και την αντοναΐδα, τα γούδωρα τα γλακιχτού, τον κλάδο και τα φύλλα. 40 είναι. Βράσε τα και γέμισε μια σκάφη και διώξε από το κορμάκι σου τσιπόνους και τα πάθη. Αυτό ήταν το στιχούργημα, το παλιό, το κρητικό, και ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα, μια και είναι αδύνατο να βρούμε όλα αυτά τα 40 μαγικά βοτάνια για να τα βάλουμε στον οργανισμό μας με την ευωδιά και τη θεραπευτική τους δύναμη, απομένει μόνο να καταφύγουμε στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και γνώση. Πράγματι, για όποιους θέλουν για δικούς τους λόγους να δοκιμάσουν την βοτανοθεραπεία, η σύγχρονη έρευνα έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις, πρακτικές και συγχρόνως οικονομικές. Όποιες και όποιοι ενδιαφέρονται για αυτές τις προτάσεις, ας μην διστάσουν να με ρωτήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ.